Είναι από τους πιο επιτυχημένους NBA παίκτες των όλων των εποχών. Έχει βγάλει πολλά χρήματα και δικαίωμά του και ταξίζει. Ναι. Θέλω να σε ρωτήσω, ήταν ανοιχτοχέρης με τη γυναίκα του, με τα παιδιά του, να περνάτε καλά, ή ήταν ο άνθρωπος, επειδή ακριβώς έχει εκφράσει αυτή τη διαφωνία. Κοίταξε, τώρα στην τηλεόραση δεν θα το πω τσιγκούνι. Πολύ ανοιχτοχέρη θα το πω. Δεν είχα πρόβλημα ποτέ, παιδιά. Ρε παιδί μου, στην Αμερική που ήσουν και δεν έβγαζε τα χρήματά σου. Άφηνε, ας πούμε, 1000 δολάρια το πρωί και σου λέγε Αλέκα μου για τις ανάγκες. Τι του λέγες, 20 δολάρια τα νύχια, 20 ντομάτες έπρεπε να δίνεις. Όχι, δεν υπολογίζαμε 5 και 5, 10 και πόσα ξόδεψε όσο έλειπα και τέτοια. Όχι, πολύ ανοιχτοχέρης, πραγματικά. Εσύ είσαι. Ανοιχτοχερά. Τρίπιες τσέπες, ρε. Καλά που δεν βγάζω πολλά λεφτά, εγώ θα τα μοίραζα, παιδιά, δεν υπάρχει. Δηλαδή τα σπαταλάς, τα κες. Δεν μένει τίποτα. Πόσο αρέσει να τα σπαταλάς, δηλαδή να βγεις με τις φίλες σου να τις κεράσεις ένα καφέ. Τα πάντα, παιδιά, να κεράσω, μ' αρέσει, να κάνω δώρα, μ' αρέσει, να τα φάω, μ' αρέσει. Εγώ πιστεύω γενικά ζούμε το σήμερα. Έτσι ήμουνα και πριν παντρευτώ. Σε καταλαβαίνω. Δηλαδή ό,τι λεφτά έβγαζα. Δεν είναι τραγικό. Να σου πω κάτι, δηλαδή τι να το κάνεις, ρε. Σήμερα τώρα θέλω να κάνω αυτό το έξοδο. Γιατί να μην το κάνω. Η μεγαλύτερη σπατάλη που έχεις κάνει. Έχει ο Θεός. Η μεγαλύτερη σπατάλη που έχεις κάνει για τον εαυτό σου, για την παρέα σου. Δεν έχω κάνει. Δηλαδή, έτσι, να πω πεις κάτι. Να σας εντυπωσιάσει. Εντάξει, μου αρέσει να κερνάω την παρέα μου όταν βγαίνουμε. Μου αρέσει να προλαβαίνω το λογαριασμό. Μου αρέσει αυτό. Πολύ γλυκό το βρίσκω όλο αυτό. Για να βγούμε καμιά φορά. Να σου πω.